Επιτροπή Αλληλεγγύης και Αγώνα Μεσσηνίας. Τα ψέματα καταραίουν. Αυτή είναι η αλήθεια για τους πληστηριασμούς σήμερα. Σήμερα, Τετάρτη 16 Μαΐου, στην Καλαμάτα, η Τράπεζα Πειραιώς βγάζει σε πληστηριασμό κατοικία 52 τετραγωνικών μέτρων για χρέος 89.000 ευρώ με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 36.000 ευρώ. Συνολικά σήμερα όλη η χώρα γίνονται 166 πληστηριασμοί. Από αυτούς οι 111 αφορούν ακίνητα εμπορικής αξίας κάτω από 300.000 ευρώ. Συνεπώς, τα ψέματα της κυβέρνησης και της κλίκας των συμβολεογράφων που εκτελούν τους τεχνικούς πληστηριασμούς καταραίουν. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη! Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη! Τα στοιχεία που διαβάσαμε πριν λίγο, τα στοιχεία που έχουμε συγκεντρώσει ως Επιτροπή με τη βοήθεια φυσικά και της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα κατά των πληστηριασμών λιώς της χώρας είναι απολύτως αποκαλυπτικά, όπως τα ακούσατε. Στο νομό μας μιλάμε για πληστηριασμό σπιτιού 52 τετραγωνικά για χρέος 89.000 με τιμή προσφοράς 36.000. Για 36.000 δηλαδή θα του πάρουν το σπίτι του ανθρώπου και θα χρωστάει και από πάνω. Όπως γίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Το ίδιο συμβαίνει, όπως είδατε, και σε όλη τη χώρα. Το 70% των πληστηριασμών που βγαίνουν σήμερα αφορούν ακίνητα κάτω από 300.000. Άρα τα παραμύθια της κυβέρνησης πρέπει να λάβουν τέλος, διότι καθημερινά αποδεικνύονται τα ψέματα ότι δήθεν οι Επιτροπές Αγώνα κατά των πληστηριασμών υπερασπιζόμαστε τους βιομήχανους και τους εφοπλιστές. Τους μεγαλοβιομήχανους και τους μεγαλοεφοπλιστές τους υπερασπίζεται η κυβέρνηση, όπως κάνει για να τους δώσει και τα ελληνικά πετρέλαια, να τους δώσει το ελληνικό και όλα αυτά στους διάφορους λάτσιδες. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και του παίρνουν την περιουσία του, του κατάσχουν ακατάσχετους λογαριασμούς και αυτή η κατάσταση θα ενταθεί το επόμενο διάστημα. Γι' αυτό καλούμε όλους να συσπηρωθούν στην Επιτροπή Αγώνα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τη λέλαπα των μνημονιακών πολιτικών και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που ασκεί και αυτή η κυβέρνηση. Για την οποία διαμαρτυρόμαστε, όπως και άλλες οι οποίες γίνονται πάρα πολλές σήμερα, όπως και η προηγούμενη δράση μας που είχαμε για την σύνταξη της δασκάλας που πέρανε, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που ισχυρίζεται η κυβέρνηση, ούτε προστασία της πρώτης λαϊκής κατοικίας, ούτε ακατάσχετο σύνταξης, ούτε ακατάσχετο λογαριασμού. Η συμφωνία κυρίων που έκανε ο Πρωθυπουργός με τους τραπεζίτες φαίνεται ότι ισχύει μόνο για τους πάρα πολύ πλούσιους, για τις πάρα πολλές μεγάλες περιουσίες. Η κυβέρνηση προστατεύει τις μεγάλες περιουσίες και τις μεγαλοπαταχτσίδες και βγάζει στο σφυρί περιουσίες, σπίτια, συντάξεις απλών λαϊκών ανθρώπων που η κρίση τους χτύπησε κατά κέφαλα και δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες, στις ανάγκες τους. Δεν μπορώ να αφήσω ασχολίαστο όμως κάτι που ακούσαμε και εμένα προσωπικά με εξόργησε, ότι μετά από πάρα πολύ καιρό τελεσυδίκησε η δίκη για τον κύριο Μαντέλη, ο οποίος είχε πάρει άπειρα χρήματα, όπως και το κόμμα του, από τη Siemens και η φυλάκιση ήταν εξαγοράσιμη προς 140.000 ευρώ. Και μάλιστα κάνει και παζάρια να τα μειώσει. Βλέπουμε δηλαδή η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τράπεζες, ποιους κυνηγάνε και ποιους προστατεύουν. Η μόνη λύση που υπάρχει για να προστατευτεί η λαϊκή κατοικία, η λαϊκή περιουσία, είναι ο αγώνας του κόσμου. Καλούμε τον κόσμο να πλαισιώσει την Επιτροπή μας. Είναι αυτός ο μόνος τρόπος να περιφρουρήσει τα δικαιώματά μας. Καμία κυβέρνηση, καμία δικαιοσύνη δεν μπορεί να τα περιφρουρήσει. Με τους αγώνες μας θα επιβάλλουμε την προστασία της λαϊκής περιουσίας.